Ντιαγέ έπαιξε με τον Καμαρά, ο Μπερτόγλιο, ωραία, έφυγε από δύο. Θέλησε να κάνει και άλλη τρίπλα. Ο Καμαρά στην περιοχή, πολύ επικίνδυνα ο Άρης. Ο Σούντγκρεν σε φάση τέτα-τέτ, κόρνερ. Πρώτη φάση στο μάτς, μόλις το 3. Ο Σουηδός τώρα σέντραρε. Εκεί έγινε λάθος από επασή και την άμυνα του Οφή. Ο Καμάου έφερε ωραία την μπάλα μπροστά. Για να δούμε τον Αυστραλό. Είναι αρκετά γρήγορος. Έφυγε και από τον Μπερτόγλιο. Πέρασε την μπάλα για τον Καστάνιος. Τετατέ τώρα για τον Όφη. Ο Καστάνιος πλάσαρε out. Τελευταία στιγμή ο Μπράμπετς κατάφερε να δυσκολέψει τον Ολλανδό. Μάλιστα είναι corner. Ο Μαντσίνη περιμένει κίνηση από τον Σούντγκρεν. Η μπάλα στον Καμαρά και πάλι ο Μαντσίνη. Θα σεντράρει δεύτερο δοκάρι. Ο Ντιαγέ. Η μπάλα μένει στην περιοχή. Ο Γκάμα με το εξωτερικό. Πέρασε από όλους. Ο Λούμορ δεν βρήκε επιλογή μπροστά. Έπαιξε στον Μπράμπετς. Αυτός με καταπληκτικό τρόπο βρήκε τον Μαντσίνη. Έκανε κοντρόλ. Μπήκε στην περιοχή. Επικίνδυνα ο Άρης. Γύρισμα. Τελευταία στιγμή ο Βούρος λέει όχι. Επιμένει ο Μαντσίνη με το εξωτερικό. Ο Μπερτόγλιο. Out. Δεν βγήκε η τρίπλα. Ο Μαντσίνη με τον Μπερτόγλιο. Αφήνει πλεονέκτημα ο Τζιλός. Ο Μπερτόγλιο θα σουτάρει με δύναμη out. Έκλεψε μπάλα ο Καμαρά και ανεβαίνει ο Μαντσίνη. Ο Καμαρά πλάσαρε out. Ο Γκάμα προς τα έξω για τον Φαμπιάνο. Η πρόσκληση της μπάλας πάνω στον Γκαγέγο. Στο παιχνίδι συνεχίζεται. Εδώ νωρίτερα η κεφαλιά του Φαμπιάνο πάνω στον Γκαγέγο. Μαντσίνη. Αυτός γύρισε στον Σούντγκρεν με πολύ ύψος. Έκανε να βγει ο Επασί. Έμεινε μέσα τελικά. Ο Φαμπιάνο έστειλε την κεφαλιά του out. Ο Νέιρα περιμένει κίνηση αριστερά. Ανέβει ο Κοροβέσης. Αυτός σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι για τον Καμάου. Δεν έφτασε η μπάλα στον Αυστραλό. Η ευκαιρία χάθηκε. Ο Λούμορ για τον Ντιαγέ. Αυτός σήκωσε ο Σούντγκρεν. Η μπάλα κόντραρε πάνω του. Μαντσίνη προσποιήθηκε. Πέρασε η μπάλα. Ο Επασί σταθερά είναι στο σωστό σημείο. Πάσα είναι για τον Καμαρά. Αυτός τον Ιτουρμπέ, ο οποίος έστρωσε σούταρε out. Ο Άρης κοντά στην περιοχή, άφησε ο Μαντσίνη, ο Ντιαγέ, κόντρα, διπλή, τριπλή, ζητάει χέρι ο Ντιαγέ. Εδώ δείτε, δύο κόντρες, τρεις. Ο Πασαλίδης είναι αυτός που έχει την τελευταία επαφή με την μπάλα. Ο Σούντγκρεν με τον Σάσα Ιτουρμπέ. Έπαιξε κοντά του, ο Μαντσίνη κράτησε με ωραίο τρόπο και γύρισε ο Μπερτόγλιο, η κεφαλιά out. Ο Ιτουρμπέ με πολύ φάλτσο, καλή είναι η εκτέλεση, το έκανε ο Επασί, φοβερή επέμβαση στο 83. Ο Ιτουρμπέ, η εκτέλεση σταματάει στον Διαμαντή, ο Σούντγκρεν μπερδεύτηκε λίγο με τον Ντιαγέ, ο οποίος πλάσαρε πολύ εύκολα ο Επασί. Ο Χάιροβιτς με το αριστερό καλύνει εκτέλεση, η κεφαλιά out από τον Μάνο, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Φαμπιάνο. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που αγωνίστηκε με τον Άρη, δεν κατάφερε η ομάδα να νικήσει, που το αποδίδει. It was your first official game. We didn't win tonight. How can you explain this 0-0? Yeah, we didn't score the goal. Yeah, you know, we started at home and we know we will have support of our great fans and we didn't score, so this is the reason. Ο λόγος που δεν κερδίσαμε είναι γιατί δεν σκοράραμε. Ξεκινήσαμε εντός έδρας στο πρωτάθλημα, θέλαμε να κερδίσουμε, είχαμε τους φιλάθλους που μας βοήθησαν πάρα πολύ, αλλά δεν σκοράραμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τι έφταιξε και δεν κατάφερε ο Άρης να βρει γκολ? Which is the reason that we didn't manage to score a goal? How do you explain it? Yeah, the first half we had some chances, some good chances, and we didn't go through. Yeah, and through the game we had a lot of corners, and it's also a chance for us defenders, and we wasn't successful, you know.
It's real shame. I believe that we will score till the end, but it didn't happen. Στο πρώτο μήχρονο είχαμε τις ευκαιρίες μας, κάποιες καλές ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε να τις τελειώσουμε σωστά. Κερδίσαμε και πολλά corner, είναι η αλήθεια, και εμείς οι αμυντικοί προωθήκαμε σε αυτά τα corner. Δεν είχαν επιτυχία όμως για μας αυτά τα corner. Παρ' όλα αυτά πίστευα μέχρι το τέλος ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα goal. Δεν ήρθε και είμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτό. Η εικόνα που αποκόμισε ο ίδιος από αυτή την πρώτη συμμετοχή, γενικότερα από το γήπεδο, από την καινούργια του ομάδα, ποια είναι? The first feeling from the game tonight, you personally, it was the first official game, home game, the fans were here. What do you feel? How did you see all the situation tonight? Yeah, me personally, I felt good, but for the rest, the most important is to win, and it didn't happen, so I'm sad, like all we do, I think. And unfortunately, we didn't bring to our fans the winning. I hope we will win next game. Εγώ προσωπικά αισθανόμουν άνετα, αισθανόμουν καλά. Ήταν ωραία για μένα σαν εμπειρία, αλλά το θέμα είναι ότι δεν κέρδισε η ομάδα. Δεν κερδίσαμε για μας, για τους λάθους μας. Γι' αυτό είμαστε στεναχωρημένοι. Όλοι είμαστε στεναχωρημένοι. Ελπίζω να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι.